Ελάτε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, καθώς θα συνεχίσουμε βέβαια με τις επετειακές μας εκδηλώσεις, να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Διαφαίνεται μία έτσι θετική εικόνα το τελευταίο 24ωρο, θα έλεγα, καθότι από τα σχετικά νοσοκομεία, τα εφημερεύοντα, είπαν ότι δεν ήταν τα πράγματα και τόσο επιβαρημένα, αλλά καταλαβαίνετε ότι είμαστε και πάλι στην Παρασκευή, που σήμερα το απόγευμα αναμένουμε να ακούσουμε. Και ειδικά στην Κάλυμνο η εβδομάδα, θα λέγαμε, εξελίχθηκε με 20 κάτι κρούσματα, όπως έχουμε πληροφορηθεί. Πάμε να δούμε όμως μέχρι το τέλος αυτή η μέρα τι θα μας φέρει. Ελπίζουμε όμως, καθώς ακούμε να αρχίζουν πλέον να λένε και για το Πάσχα σε νησί και χωριό και από νομό σε νομό, να εξελιχθούν καλά και ακόμη καλύτερα και να το χαρούμε όλοι. Πάντως, η επικαιρότητα λέει ότι σε ρυθμούς χελώνας κυλούνται οι εμβολιασμοί στην Κάλυμνο, με τη δεύτερη φάση να αρχίζει τον Απρίλιο. Με υπερβολικά αργούς ρυθμούς προχωρούν οι εμβολιασμοί στο νησί της Καλύμνου, καθώς μέχρι τώρα έχουν εμβολιαστεί 1154, από τους οποίους οι 450 και με την δεύτερη δόση, ενώ 704 μόνο με την πρώτη δόση. Ενώ για το Σαββατοκύριακο έχουν προγραμματιστεί ακόμα 126 και τα προγραμματισμένα ραντεβού για τον Απρίλιο να έχουν ξεπεράσει τα 300. Ανησυχητικά αργήνει η ρυθμή των εμβολιασμών με την προοπτική της ανοσίας και του να γίνει το νησί πολύ σύντομα free COVID προορισμός, να απομακρύνεται, όταν μάλιστα, όπως ήδη αναφέραμε σε προηγούμενη δημοσίευση που έγινε στον Παλμό της Καλύμνου, η δεύτερη φάση με το εμβόλιο της AstraZeneca να υπολογίζεται να αρχίζει αρχές Απριλίου. Η νέα σειρά των εμβολιασμών θα περιλαμβάνει ηλικίες 60-65 και 65 με 70 ετών αντίστοιχα. Πάμε να πούμε για την μάχη που δίνει στο νοσοκομείο με τον κορονοϊό ο Βασίλης Σεβαστής, ο οποίος, όπως ξέρετε, είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΓΑΣ και βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και νοσηλεύεται στο Σωτηρία. Όπως αναφέρει δημοσίευμα, πριν από λίγες μέρες, 4 εργαζόμενοι του ΣΕΓΑΣ βρέθηκαν θετικοί στον ιό και πιθανότατα να μεταδόθηκε και στον 72χρονο καλυμνιακής καταγωγής Βασίλη Σεβαστή. Μήνυμα στήριξης προς τον Βασίλη Σεβαστή έστειλε ο Κώστας Κεντέρης με ανάρτησή του στα social media. Η αγάπη μας και η προσευχή μας είναι μαζί σου. Όλος ο φίλαθλος κόσμος και πολύ περισσότερο ο κόσμος του Στίβου είναι κοντά σου και αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε. Ο Γιώργος Δρούσος, βέβαια, από τον Κάλυμνος 2000 και από τον Καζόνι. Οι ευχές όλων των Καλυμνίων και όλων των φίλων στο Αιγαίο συντροφεύουν τον Βασίλη Σεβαστή σε αυτόν τον αγώνα, τον οποίο είμαστε σίγουροι πως θα κερδίσει, όπως έκανε χρόνια στους Στίβους και έβγαινε πάντα πρωταθλητής. Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση. Πάμε να πούμε, αγαπητοί μου φίλοι, για το μωράκι. Το μωράκι που γεννήθηκε στο νοσοκομείο της Καλύμνου από την κυρία, από την Λέρο που ήταν εδώ τα τελευταία 24ωρα. Ευχαριστήρια λοιπόν, δημοσιεύματα βλέπω εδώ της οικογένειας Λιβανού Εμμανουήλ. Μετά το τέλος της άτυχης ταλαιπωρίας λόγω του κορονοϊού, θέλουμε, λένε, από τα βάθη της καρδιάς μας να ευχαριστήσουμε όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου Καλύμνου, καθώς και το διοικητή του νοσοκομείου κύριο Βασίλη Στασινόπουλο και ιδιαιτέρως το γιατρό γυναικολόγο Νικόλο Μονοκάνδυλο. Όλοι τους στάθηκαν στο πλευρό μας με περίσσιο θάρρος και χωρίς κανένα δισταγμό και κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες μας και σήμερα να χαιρόμαστε το αγγελούδι μας. Τους ευχαριστούμε όλους και όλη την κοινωνία που στάθηκε δίπλα μας. Και βέβαια να πούμε ότι το πρώτο τεστ που έγινε ήδη στο αγοράκι είναι αρνητικό. Χαιρόμαστε να τους ζήσει, να είναι έτσι γερό και τυχερό και όλα να πάνε καλά στην πορεία. Τώρα, σε φάση ολοκλήρωσης εργασίες στο κτίριο, στο Χαλίκιο, που θα στεγάσει τον αξονικό τομογράφο. Το αίτημα της καλυμνιακής κοινωνίας, αλλά και το όρομα του συμπατριώτη μας επιχειρηματή από την Αυστραλία και δωρητή του κτηρίου Γιάννη Χαλίκου για τη λειτουργία του Χαλίκιου, του χώρου που θα στεγάσει τον αξονικό τομογράφο στο νοσοκομείο της Καλύμνου, φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο. Καθώς σύντομα ξεκινούν οι εργασίες που είχαν διακοπεί λόγω της πανδημίας. Οι εργασίες σχετικά με τη θωράκιση του κτηρίου
τη Μέρημνα, του οποίου έχει αναλάβει το γραφείο της Καλύμνου του Γιάννη Καλίκου, που είχαν παγώσει λόγω του COVID-19, θα συνεχιστούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και προβλέπεται να ολοκληρωθούν προς τα τέλη Απριλίου. Σημειώνεται ότι οι εργασίες που υπολείπονται εντός του κτηρίου του χώρου, γνωστό και ως Χαλίκιο, που βρίσκεται στον αύλιο χώρο του νοσοκομείου, είναι η ακτινοθωράκιση με μόλυβδο των τείχων, η τοποθέτηση ειδικού αντιστατικού πατώματος, γυψοσανίδων, ψευδοροφών και ευελπιστούμε η διαδικασία αυτή της τοποθέτησης της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος να μην καθυστερήσει την ολοκλήρωση του έργου. Σχετικά δε με την τοποθέτηση του αξονικού τομογράφου, μετά την πρώτη παράταση του έργου μέχρι τις 15 Απριλίου, από τη διοίκηση του νοσοκομείου, ζητήθηκε από την περιφέρεια η παράταση μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, αίτημα που θεωρείται ότι θα γίνει αποδεκτό. Η προμήθεια του αξονικού τομογράφου, που θα εξυπηρετεί πια τους ασθενείς των κλινικών και τους εξωτερικούς ασθενείς, εντάχθηκε τον Μάιο του 2017, να θυμίσουμε, με απόφαση του Περιφερειάρχη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Νοτιού Αιγαίου 2014-2020 με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Αυτά και με το συγκεκριμένο θέμα, αγαπητοί μου φίλοι, ελπίζουμε και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Τελευταίο είναι από την Δημοτική Παράταξη του Γιάννη Γαλουζή Νέα Κάλυμνος, που αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υγείας και του ΑΣΕΠ η προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υγείας για την πρόσληψη 1.935 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία τοπικών ομάδων υγείας». Για πρώτη φορά δηλαδή η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εντάσσεται σε δημόσιες δομές. Ειδικότερα για την τοπική ομάδα υγείας Τόμη Καλύμνου προκυρήσονται 12 θέσεις που αφορούν σε γιατρούς, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς και διοικητικό προσωπικό. Αξίζει να αναφερθεί πως πρόκειται για μια ακόμη πρωτοβουλία της Δημαρχίας Γαλουζή, η οποία όταν ήλθε στο θέμα ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο 7 Απριλίου του 2017, υπερψηφίστηκε μόνο από τη Δημοτική Αρχή. Σύσσωμες, λέει, οι αντιπολιτεύσεις καταψήφισαν την καινοτόμα αυτή τροπολογία, η οποία σε καιρούς χαλεπούς όχι μόνο δημιουργεί 12 θέσεις εργασίας, αλλά ενισχύεται η παροχή υγείας σε καιρούς πανδημίας. Να θυμίσουμε ότι οι εγκαταστάσεις για το Τόμι στην Κάλυμνο έχουν ετοιμαστεί και διαμορφωθεί από την προηγούμενη Δημαρχία του Γιάννη Γαλουζή σε χώρους του Ανοιχτού Θεάτρου Χώρας, κλιμάκιο τεχνικών και μηχανικών του Υπουργείου Υγείας. Ήρθε στην Κάλυμνο τότε και συνοδευόμενο από τον 12 Δήμαρχο Καλυμνίων Γιάννη Γαλουζή, πραγματοποίησε αυτοψία του χώρου στις εγκαταστάσεις του Ανοιχτού Θεάτρου Χώρας, όπου πρόκειται να στεγαστεί η Τόμη, η τοπική δηλαδή μονάδα υγείας. Θετική εξέλιξη, δεν θα πούμε κάτι άλλο, ο χρόνος κυλάει γρήγορα, πρέπει να δούμε όλα τα ρεπορτάζ μας. Γι' αυτό, δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Σωτήρος Χριστού, χθες 10.30, 11 το πρωί, για την επέτειο φυσικά την Εθνική, τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, όλοι οι εκπρόσωποι εκεί, πάμε να το παρακολουθήσουμε.
εξουσίας είναι αυτό, που καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, και υπέρ το Κύριον των Θεών ημών, πλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν τη δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως, πάντων των εν της ιερής ημών αγώσιν, υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσών των αδελφών των δεκανησίων, και υπέρ του συγχωρήθηνε αυτής, παν πλημέλημα εγκουσίον δε και ακουσίον. Την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεείσαι ημάς. Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριο των Θεών ημών, φωνή εις δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεείσαι ημάς. Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.